Σήμερα θα σας δείξω τι κάνω με όλα αυτά τα σοκολατένια αυγά από μαύρη σοκολάτα που έρχονται στο σπίτι μας κάθε Πάσχα. Θες να δεις? Τα σπάω σε κομματάκια και γεμίζω μία γαβάθα με κομματάκια από μαύρη σοκολάτα, όπως αυτά εδώ. Βλέπεις? Τώρα τραβάμε το ένα χέρι και δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά ήθελα απλά να σου δείξω τη διαδικασία. Γεια σου Κίκνε, θα μας λείψεις πολύ. Not. Ένα κατσαρολάκι θα ζεστάνω μέχρι να βράσει κρέμα γάλακτος. Ιδανικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο μεγάλες συσκευασίες. Θα ζεστάνω την κρέμα μου μέχρι να κάψει, μέχρι να κάνει μπουρμπουλίθρες, να γίνει πηχτή. Λοιπόν, για τα τρουφάκια μου θα χρειαστώ τα εξής πολύ απλά υλικά. Πρέπει να είναι τα πιο εύκολα, γρήγορα και νόστιμα τρουφάκια που έχετε φάει ποτέ. Μαύρη σοκολάτα. Κρέμα γάλακτος. Κονιάκ. Μπισκότα. Και καρύδι. Λοιπόν, η κρέμα γάλακτος έχει αρχίσει να βράζει. Αυτό θέλουμε. Θα κάνει και λίγες μπουρμπουλίθρες σε λίγο, τότε θα καταλάβω ότι πρέπει να τη βγάλω. Προσοχή, μη σας καεί, ανακατεύεται συνέχεια, εντάξει? Να το αυτό που σου έλεγα, βλέπεις που αρχίζει και φουσκώνει? Αυτή η μαγική στιγμή που ρίχνεις την καυτή κρέμα γάλακτος μέσα στα κομμάτια σοκολάτας. Και ανακατεύεις μέχρι να λιώσει όλη η σοκολάτα από τα σοκολατένια αυγά με τη μαύρη σοκολάτα. Ώσπου να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα. Έτσι θα αρχίσει να πίζει σιγά σιγά. Πια δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο ωραίο είναι αυτό το πράγμα. Μπορώ να το φάω σκέτο με κουταλάκι. Μετά από λίγο το μείγμα θα έχει γίνει έτσι. Σοκολατένιο και λίγο πηχτό. Αφού κανείς δεν μπορεί να με βγάλει, θα τραβήξω μόνο με τον εαυτό μου. Λοιπόν, σας έλεγα ότι το μείγμα θα γίνει κάπως έτσι και μετά θα προσθέσουμε 2 κουταλιές της σούπας κονιάκ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και χάνεται. Δηλαδή μην νομίζετε ότι θα το καταλάβετε έντονα, και εγώ δεν αγαπάω πολύ το αλκοόλ, αλλά το ταιριάζει πάρα πολύ αυτό και δεν θα το νιώσετε. Απλά θα δώσει έτσι μέσα στα τρουφάκια σας μια γεύση πολύ ιδιαίτερη. Λοιπόν, ανακατεύω και αμέσως μετά θα πάρω τα καρύδια μου, θα τα βάλω σε μία πετσετούλα και θα τα χτυπήσω με κάτι βαρύ. Δεν θέλω να τα βάλω στο μούλτι και να γίνουν νιανιά. Θέλω δηλαδή να τα αισθάνεσαι μέσα την ώρα που τα τρως, οπότε θέλω να είναι μικρά κομματάκια. Για να είναι μικρά κομματάκια χωρίς να γίνουν νιανιά στο μούλτι, θα τα χτυπήσω όπως θα σας δείξω τώρα. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι σεφ, σας δείχνω τι κάνω μέσα στη δική μου κουζίνα, εντάξει. Βάζω ένα πετσετάκι καθαρό. Ρίχνω καρύδια για να φαίνεται και εδώ τι κάνουμε. Φαίνεται εκεί. Τα κάνω έτσι και παίρνω κάτι βαρύ, όπως αυτό. Τα χτυπάω μέχρι να γίνουν όχι πούδρα, έτσι μικρά κομματάκια. Για να τα νιώθουμε μέσα στα τρουφάκια μας. Βλέπεις? Θα ρίχνουμε μέσα στο μυαλό μου όλα. Αρχίζω και ανακατεύω Βάλω τα μπισκότα μου σε αυτό το γλυκό, στα τρουφάκια. Μ' αρέσει να χρησιμοποιώ ή πτυμπέρ ή μιράντα ή digestive. Αυτά είναι τα αγαπημένα μου. Σήμερα είχα πτυμπέρ στο ντουλάπι, οπότε θα χρησιμοποιήσω αυτά. Τα βάζω λίγα-λίγα μέσα στο μούλτι.
Βαγγέλη, να λείπουν τα σχόλια. Όταν τα τρως καλά είναι. Είναι αυτή η στιγμή μαγική που θα ρίξω το τριμμένο μπισκότο μέσα στο μείγμα. Και θα αρχίσω να ανακατεύω. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ γιατί όλο αυτό σας το δείχνω με ένα χέρι. Και μου είναι λίγο δύσκολο. Αλλά θα βάλω τώρα το κινητό απέναντι να τραβάει. Λοιπόν, έχω βάλει το μπισκότο μου, ανακατεύω, πιστεύω ότι θα χρειαστεί ίσως λίγο ακόμα μπισκότο. Αλλά μην φοβηθείτε αν το μείγμα σας είναι έτσι λίγο κάπως όχι πολύ παχύρευτο, γιατί αυτό το μείγμα θα πρέπει να το αφήσω στο θα πρέπει να το αφήσω στο ψυγείο για λίγο, περίπου 1-2 ώρες, μέχρι να πήξει. Μόλις πήξει... Κόλυβα με το κονιάκι και βάλες. Φύγε. Μετά θα αρχίσουμε να τα πλάθουμε. Κάτι έκανε. Λοιπόν, το παίρνω. Βρίσκω χώρο. Και το αφήνω για 1-2 ώρες μέχρι να πήξει, εντάξει. Μέχρι να έτσι να γίνει λίγο πιο στέρεο το μείγμα μου που το έχω αφήσει στο ψυγείο, λίγο πιο πηχτό για να μπορώ να τα πλάσω τα τουρφάκια μου, θα σας πω ότι εγώ στο τέλος αφού τα κάνω μπαλίτσες, τα βάζω μέσα σε τριμμένη καρύδα. Αν δεν σας αρέσει καρύδα, σας έχω εναλλακτικές. Ή τριμμένο καρύδι, κρατάμε λίγο από αυτό που χτυπήσαμε πριν ή το κάνουμε πούδρα στο μούλτι, ή ψύχα αμυγδάλου. Και τα τρία είναι φανταστικά ή τα κάνετε και τα τρία. Και επίσης το super duper για τα τρουφάκια είναι, πώς το λένε το, Έλενα, πώς το λένε αυτό το σοκολατό, τη σοκολάτα τη μαύρη σε μικρά μικρά κομματάκια που ρίχνουμε πάνω στο κέικ. Αυτό που σου αρέσει να ρίχνουμε πάνω στο κέικ, που είναι και χρωματιστά κάποιες φορές. Τρούφα. Πολύχρωμη. Λοιπόν, κοιτάξτε μετά από 2 ώρες. Κοιτάξτε, δεν τρέχει. Είναι πλέον ενιαίο. Θα μπορέσουμε να πλάσουμε τα τρουφάκια μας. Λοιπόν, η ζύμη που είδατε πριν έγινε μικρά μικρά μπαλάκια σοκολατένια, μαλακά, σχετικά μαλακά, έτσι. Και εδώ έχω βάλει τριμμένη καρύδα, εδώ τριμμένο καρύδι και εδώ είναι η τρούφα η πολύχρωμη που σας έλεγα. Τώρα λοιπόν θα πάρω τα μπαλάκια μου, θα τα βουτήξω ένα-ένα, αναλόγως τι θέλω να έχουν γύρω-γύρω. Παίρνω το πρώτο μου, το έχω κάνει μπαλάκι μικρό και το βάζω μέσα στην τρούφα. Τι ωραίο που γίνεται. Να το ένα τρουφάκι έτοιμο, για να κατεβάσω λίγο το κινητό να βλέπετε καλύτερα. Παίρνω ένα ακόμα μπαλάκι, το βάζω μέσα στο τριμμένο καρύδι. Τακ, να το άλλο ένα τρουφάκι. Τώρα θα πάρω άλλο ένα, να το, και θα το βάλω μέσα στην καρύδα, για να τα δείτε και τα τρία πως είναι. Και αυτή η διαδικασία θα γίνει με όλα μας τα τρουφάκια. Τακ. Όλα λοιπόν αυτά τα σοκολατένια μπαλάκια θα βουτυχτούν ή εδώ, ή εδώ, ή εδώ και θα γίνουν έτσι. Λοιπόν, με πολύ μεγάλη υπερηφάνεια και χαρά θέλω να σας δείξω τα τρουφάκια μου που μόλις τα τελείωσα. Ταραμ! Είναι μια οπτασία, είναι πολύχρωμα, είναι γευστικότατα, τα παιδιά σας θα τα λατρέψουν. Και εσείς θα με ευχαριστείτε για πάντα, για αυτή την τέλεια, εύκολη και γρήγορη συνταγή.